Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Αργά το απόγευμα αποφασίστηκε τελικά πως θα ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου τα σχολεία και πρώτα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Ενώ αύριο ξεκινούν τα γυμνάσια και τα λύκεια με μαθήματα που θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τώρα, οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των σχολείων και των δημοτικών και των νηπιαγωγείων είναι πυρετώδεις. Και φυσικά όλα αυτά για την ομαλή επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Όμως, για να δούμε αναλυτικά το θέμα αυτό και πώς τελικά οι εκπαιδευτικοί βλέπουν, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν την επιστροφή όλων στα θρανία, θα συζητήσουμε με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας, την κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου. Κυρία Βασιλείου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Εύχομαι ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό και επικοδομητικό 2021. Μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα πεζότανε για το αν τελικά θα ανοίξουν τα σχολεία, αν θα παραμείνουν κλειστά. Υπήρχαν εισηγήσεις από λοιμοξιολόγους στο να πάμε την παραπάνω εβδομάδα. Τελικά αποφασίστηκε 11 Ιανουαρίου η επιστροφή εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία. Υπάρχουν κάποιοι όροι τους οποίους θα πρέπει απαρέγκλητα να τηρήσετε, κυρία Βασιλείου? Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να λειτουργεί το σχολείο. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα, η ετοιμότητα. Ναι. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται αύριο να προσέλθουν όλοι στις σχολικές τους μονάδες για να ξεκινήσει πιθανόν μια διαφοροποίηση του προγράμματος και μια συζήτηση για το πώς θα αποφευχθεί ο συγχρονισμός των μαθητών και ειδικότερα κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από το σχολείο. Ο Δήμος έχει σε συνεργασία μαζί μας λάβει τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή μίλησα με τον κύριο Αντιδήμαρχο Παιδείας, έχουν δοθεί οι μάσκες στα παιδιά των δημοτικών σχολείων, στους μαθητές μας. Α, μιλάτε για υγειονομικό υλικό? Ναι, έχουν δοθεί μάσκες, ναι. Θα δοθούν αντισηπτικά, έξτρα αντισηπτικά που χρειάζονται, ναι. Και τα θεωρούμε απαραίτητα. Έχουν γεμίσει οι δεξαμενές για τη θέρμανση των σχολείων. Οι καθαρίστριες θα βρίσκονται και αυτές αύριο στις σχολικές μονάδες για να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Και με τον ΕΟΔΗ έχουμε συνεννοηθεί το Σάββατο να γίνουν και τεστ COVID στους εκπαιδευτικούς μας, κάτι για το οποίο θα ειδοποιηθούν με mail από τη Διεύθυνση σήμερα το απόγευμα. Θεωρώ λοιπόν πως ως νομός και ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα. Τώρα, κυρία Βασιλείου, για την επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα θρανία, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, λέει πως αυτό θα γίνει με πολύ αυστηρούς κανόνες και θέτει ως προτεραιότητα τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Δεν ξέρω αν μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, την περίοδο των εορτών ή το προηγούμενο διάστημα, έχει ξεκινήσει ο διάλογος μαζί σας για τον εμβολιασμό, μια που βλέπουμε ότι αυτό γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι αρχικώς είχε σχεδιαστεί από την πολιτεία. Δεν έχουμε ενημέρωση για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Και φαντάζομαι δεν είναι στην άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου σε αυτή τη φάση. Και εξάλλου θεωρώ πως σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία της χώρας δεν έχουν ολοκληρώσει με τον εμβολιασμό των ιατρών και των λοιπόν υπαλλήλων των νοσοκομείων. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι... Ότι και αυτό θα πάει παραπίσω. Θεωρώ πως ναι. Από την άλλη πλευρά, διαβάζοντας κάποια, αν θέλετε, δημοσιεύματα, είδα πως το Υπουργείο κάνει λόγο για να μην υπάρχει συγχρονισμός, να υπάρχουν σε όποια σχολεία υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με δύο εισόδους, άλλα παιδιά να μπαίνουν από μία είσοδο, άλλα παιδιά να μπαίνουν από την άλλη, ή αν θέλετε και τμηματικά θα μπορούν να προσέρχονται τα παιδιά ώστε να αποφεύγεται ο συγχρονισμός. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο θα συζητήσετε αύριο που θα έχετε τη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου αύριο θα προσέλθουν στα σχολεία τους. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μια συζήτηση στο κάθε σχολείο
για το πώς οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο και θα αποχωρούν. Ναι. Όμως αυτό δεν έχει ορισμένους κανόνες που μπορούμε να θέσουμε, οι οποίοι να είναι γενικοί για το κάθε σχολείο. Mm-hmm. Γιατί το κάθε σχολείο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ιδιαιτερότητες. Έτσι. Τα σχολεία που έχουν δύο εισόδους είναι πολύ πιο εύκολο να το κανονίσουν αυτό, διότι έχουν τη δυνατότητα οι μισές τάξεις να μπουν από τη μία είσοδο και οι μισές από την άλλη. Άρα λοιπόν είναι πιο εύκολο για αυτά τα σχολεία. Τα σχολεία που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και πάνε στο κυλιόμενο αυτό ωράριο, δηλαδή ανά 10 λεπτά ή ανά 1 τέταρτο, mm-hmm. όπως αντιλαμβάνεστε, θα χαθεί η πρώτη ώρα για κάποιες τάξεις. Κάτι το οποίο και δεν είναι εφικτό να γίνει στην ουσία, διότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετακινούνται σε 5 σχολεία. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης, δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί το ωράριο. Γιατί, και ούτε και εκείνοι λογικά θα μπορούν να προλαβαίνουν να πηγαίνουν από το ένα σχολείο στο άλλο. Ναι. Ακριβώς. Όταν τα μαθήματά τους, όταν οι ώρες μάλλον των μαθημάτων δεν αφήνουν τόσο πολύ μεγάλο περιθώριο. Δηλαδή, όταν ένας δάσκαλος έχει 9 η ώρα μάθημα στο 8ο, λέω εγώ, το δημοτικό, λέω παράδειγμα, και την επόμενη ώρα έχει μάθημα, ξέρω εγώ, στο 4ο, το δημοτικό, δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά. Ούτε γίνεται να συμπέσουν οι ώρες του ενός σχολείου με το άλλο, γιατί ναι. υπάρχουν σχολεία με δύο εισόδους και σχολεία με μία μόνο είσοδο. Σωστό. Άρα λοιπόν αυτό θα ουσιαστικά αφορά το πώς το κάθε σχολείο αυτό θα το οριστικοποιήσει. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας. Mm. Άρα, κατευθυντήριες γραμμές από τη διεύθυνση, από εμένα δηλαδή, δεν υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι, γιατί Σωστά. το κάθε σχολείο έχει διαφορετικές συνθήκες εργασίας και προσέλευσης των μαθητών του. Εγώ θα ήθελα, και εφόσον μου δώσετε τη δυνατότητα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να παρακαλέσω τους γονείς να μην συγχρονίζονται εκτός των πυλών των σχολείων. Για παράδειγμα, στο 7ο Δημοτικό, ας πούμε, υπάρχει μόνο μία πύλη, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο της πόλης μας. Οπότε, καλό θα ήταν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά και να φεύγουν. Να μην μένουν έξω από το σχολείο σε παρέες. Γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δημιουργήσει προβλήματα μακροπρόθεσμα. Ένα είναι από εκεί. Άλλα ζητήματα τα οποία σας απασχόλησαν ή θα σας απασχολήσουν αύριο σε συναντήσεις που θα έχετε ή ενδεχομένως έχουν εκφράσει διευθυντές σχολικών μονάδων, κυρία Βασιλείου. Ας πούμε το θέμα του διαλύματος. Το έχουν αντιμετωπίσει και θέμα... πριν. Αλλά και τώρα όμως είναι πάλι ένα ζήτημα που τους απασχολεί. Είμαστε ένας νομός που προχώρησε πάρα πολύ και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Να σας πω ότι τα στατιστικά καθημερινά έδειξαν ότι λειτουργούσαμε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Και πριν από αυτό, οι διευθυντές με τους λόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων mm-hmm. έχουν προβεί σε αποφάσεις οι ναι. οποίες υπήρχαν και για τα διαλύματα και για τις ειδικότητες και για την λειτουργία και την διευθέτηση του ορολογίου προγράμματος. Άρα λοιπόν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους διευθυντές μου, στους εκπαιδευτικούς του νομού Άρτας, διότι μέχρι τώρα έχουν δείξει υπευθυνότητα και συνέπεια σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του συγχρονισμού. Mm-hmm. Ακόμα και στο ολοήμερο που μαθητές αλλάζουν τμήματα και υπάρχει ένας μερικός συγχρονισμός, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά πάλι mm-hmm. εδώ πέρα, έχουν λάβει μέτρα ούτως ώστε οι τάξεις να είναι μαζί. Να μην ανακατεύονται τα παιδιά μέσα σε μια τάξη. Θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία, κυρία Βασιλείου? Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι δεν θα λειτουργήσουν. Άρα ξεκινάμε κανονικά τη Δευτέρα, αν ξεκινήσουμε τελικά. Mm-hmm. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι περιστάσεις είναι δύσκολες. Μπορεί αυτό που ισχύει σήμερα να μην ισχύει αύριο. Αυτό είναι αν το λοιπόν κακό. Τη Δευτέρα πάμε τελικά και αρχίσουμε και ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί και με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, δεν μας διασφαλίζει κανείς ότι θα μείνουν ανοιχτά. Ναι. Ένας προβληματισμός είναι αυτός, τον όλο σχεδιασμό. Το δεύτερο είναι με το κυλιόμενο ωράριο, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Και είναι και για τους εκπαιδευτικούς. Μπαίνουν ζητήματα. Είναι μια σειρά ζητημάτων τα οποία τίθενται για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Αλλά αυτό δεν μένει παρά να το δείτε και στην πράξη. Ναι, θα σας πω το εξής. Από τη στιγμή που δεν έχουμε πρωινή προσευχή στο προάβλιο, κάτι που δεν είχαμε από την αρχή του έτους, ναι. δηλαδή τα παιδιά δεν μαζεύονται σε γραμμές στο προάβλιο,
ή στο χώρο του σχολείου που ενδείκνεται και αυτή την δραστηριότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα οι μαθητές, όπως μπαίνουν μέσα στο σχολείο, εισέρχονται και στις τάξεις τους. Δηλαδή, ο συγχρονισμός δεν είναι μεγάλος, έτσι όπως έρχονται τα παιδιά το πρωί στο σχολείο, και το πρόβλημα είναι μόνο όταν φεύγουν. Αλλά και εκεί οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι διδασκόντων, πήραν αποφάσεις να μην βγαίνουν όλα μαζί την ίδια ώρα. Δηλαδή, κάποια βγαίνουν 5 λεπτά νωρίτερα, 5 λεπτά αργότερα και πάει λέγοντας. Σας είπα και πάλι ότι στις τάξεις, στις σχολικές μονάδες με δύο εισόδους, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, είναι εύκολο, αλλά δεν είναι όλες οι σχολικές μονάδες, ναι. Ξέρω εγώ, τότε ναι, θα ναι, υπάρξει ναι. Και αυτό το κυλιόμενο ωράριο. Αλλά πάλι όλα έχουν να κάνουν με το πώς είναι κατασκευασμένο το κτίριο και τι εισόδους υπάρχουν στις αυλές. Είπα, δεν μένει παρά να το δούμε και στην πράξη πώς θα γίνει όλο αυτό και πώς θα λειτουργήσει και κατά πόσο θα είναι εύρυθμοι των σχολείων και πώς θα μπορείτε κι εσείς οι εκπαιδευτικοί να μπορείτε να το διαχειριστείτε. Βέβαια, εσείς ως διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είστε εκείνη η οποία θα δεχτείτε και όλες τους προβληματισμούς από τους εκπαιδευτικούς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να ευχηθώ να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και να μην έχουμε και αυτό το άνοιγμα κλείσιμο των σχολείων ανά εβδομάδα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποφύγουμε από όλα αυτά τα ζητήματα που θέτεται. Το σημαντικό όμως είναι ότι ως νομός θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για να ανοίξουμε και για να κλείσουμε. Και αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Βασιλείου. Πάμε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπου με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκαν και οι αναπληρωτές γραμματείς στη Γραμματεία Οργανωτικού του Κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Νικόλαος Γιαννούρης, ο οποίος ορίστηκε αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων. Ωστόσο, παραμένουν στη θέση τους οι γραμματείς των διοικουσών επιτροπών εκλογικών περιφερειών, όπως είναι και της Άρτας. Και βέβαια κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, όπως πλέον λέγεται η ΝΟΔΕ, τον κύριο Νίκο Σπύρου. Κύριε Σπύρου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά. Ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς, αλλά εσείς παραμένετε στις θέσεις σας, σχεδιάζοντας, αν θέλετε, όχι τώρα, αλλά από το προηγούμενο διάστημα, τις δράσεις και το τι θα ακολουθήσετε και μέσα στο 2021, έτσι δεν είναι? Φυσικά, η κάθε νομαρχιακή επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σας έχω ξαναπεί ότι έχει έναν ετήσιο σχεδιασμό. Πραγματοποιήσαμε το σχεδιασμό μας για το 2020. Ξέρετε ότι πραγματοποιήσαμε εθελοντικές αιμοδοσίες, πραγματοποιήσαμε σε συλλόγους αλλά και σε κοινωνικές δομές διάφορες δράσεις και συνεχίζουμε. Και να ξέρετε ότι αύριο έχουμε να κάνουμε άλλη μία δράση στο κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχει από το εκ μέρους της Νομαρχιακής μας Επιτροπής Συγκέντρωση Τροφίμων για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν την ανάγκη όχι μόνο τις ημέρες των γιορτών, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξέρετε ότι είμαστε ένας πολιτικός φορέας κατά εξοχήν, αλλά δεν σταματάμε να δείχνουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο και την αλληλεγγύη μας προς όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματικά ανάγκη σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουμε όλοι μας. Θα ήθελα λίγο να σταθώ και να ζητήσω το δικό σας σχόλιο όσον αφορά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Νέος Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε ο βουλευτής της Άρτας, ο κύριος Γιώργος Τήλιος. Ένα πρώτο σχόλιο νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε για την τιμή αυτή που το έκανε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο βουλευτή μας τον κύριο Στήλιο, να το ευχηθούμε καλή θητεία, να έχει ένα παραγωγικό έργο και καλή δύναμη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει μία δέσμευση του Πρωθυπουργού μας προς την Ήπειρο, αλλά και στην Άρτα, την οποία έχει επισκεφτεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Αυτό το δείχνει και με την υπουργοποίηση στο καινούριο κυβερνητικό σχηματισμό του βουλευτή Άρτας, του κυρίου Γιώργου Στήλιου. Και πιστεύω ότι είναι ένα έμπρακτο ενδιαφέρον προς την περιοχή μας και προς το νομό μας και προς τους πολίτες της Άρτας. Κύριε Σπυρίου, αν μείνουμε λίγο στον ανασχηματισμό, οι κριτικές οι οποίες έχουν γίνει και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και από πλευρά ΚΙΝΑΛ κάνουν λόγο για έναν ανασχηματισμό ο οποίος ήταν εντελώς ρηχός και δεν έχει τίποτα να προσφέρει,
Από την άλλη όμως ασκήθηκε κριτική και ως προς τα γαλάζια στελέχη, τα οποία έτσι όπως τουλάχιστον έχει γίνει, υπάρχει και ένα άρωμα εκλογών. Δίνεται αυτή η εικόνα και προς εσάς, δηλαδή έχετε αυτή την αίσθηση ή μάλλον βλέπετε κάτι τέτοιο? Θέλω να τονίσω ότι το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα ήταν κατά κοινή αιμολογία και πολύ επιτυχημένο και πολύ αποτελεσματικό. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είχαν γίνει μέχρι τέλη του έτους και έδειχνε ότι η κυβέρνηση είχε μεγαλύτερη αποδοχή από ό,τι είχε ένα χρόνο πριν, πριν γίνουν εκλογές. Θέλω να πω ότι κατάφερε η προηγούμενη κυβέρνηση να διαχειριστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία δύσκολες καταστάσεις και πολύ μεγάλες κρίσεις, όπως ήταν η υγειονομική κρίση που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό για θέματα υγείας, όπως ήταν το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά τα οποία είναι σε έξαρση ακόμα και δεν έχουμε ακόμα ένα αποτέλεσμα και φυσικά η οικονομία μας η οποία είναι σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Τα μέτρα στήριξης τα οποία παίρνει η κυβέρνηση θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους? Θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη μέρα της πανδημίας η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σημαντικό πλέγμα μέτρων, το οποίο είχε σε πρώτη προτεραιότητα τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους ανέργους. Έχει πιάσει όλο το κοινωνικό σύνολο σχεδόν. Η κυβέρνηση έγινε στην ουσία ο εργοδότης όλου του ιδιωτικού τομέα, γιατί ο δημόσιος τομέας ξέρετε ότι εντάξει, υπάρχει μισθοδοσία τους. Θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν πολύ σημαντικά μεταρρυθμιστικά πράγματα, τα οποία έχει πιάσει στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού στον ιδιωτικό τομέα, τόσο με τις αναστολές συμβάσεων, οποίες είχαν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού, τα προγράμματα συνεργασία, το πρόγραμμα γέφυρα, οι επιστρεπτές προκαταβολές, η επιστρεπτές προκαταβολή 5, η οποία ξεκίνησε τώρα στις 5 του μηνός Ιανουαρίου, και πολλά άλλα θέματα. Έχει πιάσει μέσα σε αυτά τα μέτρα που σας λέω τους άνεργους, επέκταση των επιδομάτων, έχει αναστείλει ασφαλιστικές φορολογικές εισφορές για τον Απρίλιο του 2021. Και θέλω να πω και για την κριτική την οποία ασκείται, τι θα γίνουν όλα αυτά τα χρέη και τι θα γίνουν μετά οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ότι όταν με το καλό τελειώσει και να είμαστε πρώτα υγιείς μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι και όσοι λογικά θέλουν να εμβολιαστούν, δεν είναι το ξέρετε, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση θα δει τότε τα δεδομένα, θα δει τα δεδομένα του προϋπολογισμού και θα πράξει ανάλογα για να ελαφρύνει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μέχρι τότε όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα και να μην βλέπουμε ότι ειδικά οι ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων, αν θέλετε, και οι μικρές τοπικές κοινωνίες, ότι δεν βλέπουν μπροστά τους αδιέξοδα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο έχουν παραμείνει κλειστά. Έχουν κάνει τις δικές τους προτάσεις ότι θα μπορούσαν με κάποια μέτρα, περιοριστικά μέτρα, να λειτουργήσουν τα μικρά καταστήματα, κάτι που δεν έγινε τελικά. Έχουμε προτάξει από την αρχή. Αποδεκτό εννοώ. Έχουμε προτάξει από την αρχή ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να είναι καταρχήν υγιείς, να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία και μετά έχουμε σε δεύτερο πλάνο την οικονομία μας. Φυσικά έχουν δίκιο όλοι και οι καταστηματάρχες και το λιανεμπόριο και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά αυτό που κάναμε τώρα για αυτήν την εβδομάδα να είναι τελείως κλειστή, το κάναμε γιατί η απόψη των ειδικών ήταν ότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά υπήρξε πολύ μεγάλη χαλάρωση, θα ανέβουν λίγο τα κρούσματα και θέλαμε να προφυλάξουμε όλον τον ελληνικό λαό. Συν ότι θα πρέπει να ανοίξουν με ασφάλεια και τα σχολεία στις 11 του μηνός, τα νηπιαγωγεία μας και τα δημοτικά. Ξέρετε ότι έχουμε πάρει την απόφαση. Και εδώ όμως υπάρχει, δηλαδή όπως έγινε και με την Εκκλησία, τώρα υπάρχει και μία, αν θέλετε, διχογνωμία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών και των λοιμοξιολόγων. Οι λοιμοξιολόγοι μέχρι και το μεσημέρι, τις πρώτες απογευματινές ώρες, είχαν κάποιες ενστάσεις στο να ανοίξουν, να μην ανοίξουν 11 του μήνα. Τελικά η κυρία Κεραμέως, νομίζω γύρω στις 4 το απόγευμα με 5, ανακοίνωσε ότι ρητά και κατηγορηματικά ότι στις 11 του μήνα τα σχολεία θα ανοίξουν. Και εννοούμε βέβαια τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμιας πάντα, γι' αυτά μιλάμε, ναι.
Θεωρώ όμως ότι η απόφαση των ειδικών εκείνη τη μέρα που λέτε ήταν κατά πλειοψηφία να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και της ειδικής αγωγής. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα πώς θα ανοίξουν, πώς θα προσέρχονται, πώς θα φεύγουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Φυσικά θα πρέπει να τηρούνται και τα ανάλογα μέτρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ήδη υγιεινής, σχολαστικά, τα κηλικία μας, τα πάντα όλα θα ελέγχονται για να μην έχουμε παραιτέρω κρούσματα. Φυσικά τα γυμνάσια και τα λύκια ξεκινάνε, ξέρετε, ναι, τις 8 του μηνός αύριο με τηλεκπαίδευση. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και εκεί θα μας πούν και οι ειδικοί πότε και πώς θα πρέπει να ανοίξουν και αυτά. Και έχουμε έναν σχεδιασμό, τον οποίο όμως θα πρέπει να τηρούμε όλοι με ευλάβεια και να τηρούμε τα μέτρα, γιατί όσο δεν τα τηρούμε, τόσο πιο πίσω θα πηγαίνουν όχι μόνο τα θέματα της πανδημίας, αλλά και τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία πρέπει σε κάποια στιγμή και η οικονομία μας να ανοίξει. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αφορολόγητες αποζημιώσεις 40-80% για τα χαμένα μισθώματα. Να δούμε όμως πότε μειώνεται και πότε μηδενίζεται το μίσθωμα για κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις και πώς ενισχύονται τα νομικά πρόσωπα ή εκμισθωτές. Για τα ζητήματα αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας Φιλιππιάδας, τον κύριο Γιώργο Θεοδόση. Κύριε Θεοδόση, καταρχήν καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς, στο σταθμό, σε όλους τους συντελεστές εκεί πέρα και σε όλο τον κόσμο στον οποίο μας ακούει. Υγεία και καλή φώτιση, θα έλεγα. Να, για να δούμε, από τα νέα μέτρα αυτά, κατά πόσο μπορεί να στηριχτεί η οικονομία, αν θέλετε, και πολύ περισσότερο ο κόσμος των επιχειρήσεων, ο επιχειρηματικός κόσμος, ο εμπορικός κόσμος, που όλοι μιλάμε για ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλλά είναι δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν είναι ίσως και τόσο αισιόδοξοι. Θα τα πούμε στην πορεία. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που είναι το πιο επίκαιρο, κύριε Θεοδόση, και αφορά τα ενοίκια. Τι γίνεται, έχει τελικά βγει η νομοθεσία αυτή, ισχύει κάποια κοινή υπουργική απόφαση για τα ενοίκια? Μάλιστα. Είμαστε, όπως πολύ καλά είπατε στον πρόλογό σας, βρισκόμαστε σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, τόσο υγειονομικά αλλά περισσότερο και οικονομικά. Γιατί ειλικρινά μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό που λέγεται και ακούγεται ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα, αυτό ισχύει για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις είναι δύο. Είναι τα ενοίκια από τη μία πλευρά. Και είναι και, είναι και η επιστρεπτέα προκαταβολή, η καινούργια επιστρεπτέα προκαταβολή που ξεκίνησε η διαδικασία της από χθες, από προχθές μάλλον. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα ενοίκια, εδώ πέρα υπάρχει ένα λαλού, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί άλλα ισχύουν, ενώ οι όροι της αγοράς είναι οι ίδιοι και για τους μήνες του Νοεμβρίου και για τους μήνες του Δεκεμβρίου και σε πολλές περιοχές, ακόμη αν θυμάστε, υπήρχαν τα ειδικά lockdown που υπήρχαν σε μερικές περιφέρειες όπως τα Γιάννενα στην Κοζάνη. Ναι. Συνεχίζει λοιπόν και το Γενάρη. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ένα σταθερό, μια σταθερή επιδότηση για τους, τόσο για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, των επιχειρήσεων, όσο και για τις ίδιες επιχειρήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι η επιδότηση, αν έρχεται η μείωση μάλλον των ενοικίων στα 60% του ενοικίου. Μιλάμε για τον Ιανουάριο που έρχεται στο 100% της μείωσης του ενοικίου και για τον μήνα Φεβρουάριο θα ισχύσει το 80% της επιδότησης της μείωσης του ενοικίου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση και μια δυσκολία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιοκτήτες, που είπαμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι είχαν υπολογίσει και είχαν ποντάρει σε κάποια εισοδήματα σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Άρα, εδώ μιλάμε. Καλά το τονίσατε και το καταλάβατε, γιατί δεν έχει υποθεί. Μιλάμε για δελτίο τύπου αυτή τη στιγμή, για το μήνα Γενάρη. Δεν βασιζόμαστε δηλαδή σε μία απόφαση, βασιζόμαστε σε ένα δελτίο τύπου που ορίζει ότι η ΚΑΔ, τα επαγγέλματα τα οποία ήταν κλειστά για το πρώτο 11ήμερο του Γενάρη, ναι, δηλαδή μιλάμε για πολιτισμό, εστίαση, αθλητισμό και λιανικό εμπόριο. Αυτά λοιπόν τα καταστήματα για το μήνα Γενάρη δεν θα δώσουν καθόλου ενοίκιο στους ιδιοκτήτες και αυτοί θα λάβουν το 80% σαν επιδότηση από το κράτος. Μην με ρωτήσετε πότε και πώς, γιατί όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή δεν έχει οριοθετηθεί με μία απόφαση, είναι, ναι, καθαρά ένα δελτίο τύπου. Αυτό λοιπόν το 100% για τις ίδιες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν και κλειστές στην περίοδο των γιορτών,
θα ισχύσει όχι 100% για το Φλεβάρι μείωση, αλλά 80% και η επιδότηση θα ανέρθει στο 60% για τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Το μόνο καλό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι φυσικά δεν θα πληρώσουν οι κατασταματάρχες για το μήνα Γενάρη και το καταλαβαίνετε, αλλά όμως είναι ότι εντάσσονται και μια κατηγορία αδικημένων ιδιοκτητών, είναι οι επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που ενοίκιαζαν τα καταστήματα, που στις προηγούμενες διαδικασίες αυτές των μειώσεων των ενοικίων, αυτές οι επιχειρήσεις που μισθώνουν τα κίνητα δεν έλαβαν τίποτα. Τώρα λοιπόν και τα νομικά πρόσωπα οποίοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται αυτήν την επιδότηση. Mm-hmm. Εδώ να τονίσουμε και να πούμε ότι υπάρχει μια χασούρα στους ιδιοκτήτες, ναι, αλλά από την άλλη ισοβαθμίζεται ουσιαστικά αυτή η χασούρα, γιατί για το ποσό που θα λάβουν, ας πούμε, ένα ενίκιο που ήταν 1.000 ευρώ και θα λάβει ο ιδιοκτήτης 800 ευρώ για το μήνα Γενάρη, είναι αφορολόγητο γιατί αποτελεί επιδότηση σε σχέση με τη φορολόγηση που θα είχε 15, 35 και 45% ανάλογα με την κλίμακα των ενοικίων που δηλώνει ο κάθε ιδιοκτήτης. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή μπορούμε να πούμε το ίδιο, ότι είναι κάποιες επιχειρήσεις κερδισμένες εντός εισαγωγικών, κύριε Θεοδόση. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί έκανε μια διακοπή. Τώρα σας ακούω, ναι. Λέω γιατί με την επιστρεπτέα προκαταβολή μπορούμε να πούμε το ίδιο και για κάποιες επιχειρήσεις ότι είναι κερδισμένες εντός εισαγωγικών. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή, οι επιχειρήσεις ανάλογα με το τζίρο που είχαν και με το ποσό που παίρνουν, εγώ νομίζω ότι ειδικά γιατί αναφερόμαστε σε μια περίοδο γιορτών, όπου οι τζίροι των επιχειρήσεων είναι. Περιμένουν κάποιες επιχειρήσεις. Τώρα ήταν αυξημένος ο τζίρος. Αυτή την περίοδο των εορτών. Τώρα. Προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν το τζίρο των προηγούμενων μηνών, αφού υπήρχε αναδουλειά. Κακά τα ψέματα σε μικρές κοινωνίες. Ζούμε, ξέρουμε, έχουμε εικόνα. Πολύ καλά το εστιάζετε. Έτσι και είναι. Το λέτε ότι υπήρχαν ταμεία, ειδικά στον επισητισμό, αλλά και γενικότερα στο λιανικό εμπόριο και εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, που ταμεία των παραμονών Πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων αποτελούσε μία ανάσα σχεδόν για όλη τη χρονιά. Αν σκεφτούμε ότι η περίοδο του κορονοϊού έπληξε το Πάσχα, που ήταν μία περίοδο εορτών και εκεί, τώρα έρχεται και τα Χριστούγεννα και από ό,τι φαίνεται, μακάρι να μην ισχύσει, μιλάμε και για τις απόκριες που είπαμε ότι είναι κάποιες ημερομηνίες και τις εκπτώσεις, μην σκεφτείτε και τις εκπτώσεις που λογικά θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Έτσι. Οι συνθήκες λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολες και νομίζω ότι είναι μια ασπιρίνη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γιατρέψει ούτε μπορεί να αποκαταστήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Πολύ φοβάμαι ότι μόλις θα σταματήσει αυτή η βοήθεια, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο, και την περίοδο που θα σταματήσουν οι αναστολές των εργαζομένων, που θα καλείται η επιχείρηση να βάλει το χέρι στην τσέπη και για μισθούς και για εισφορές ΙΚΑ, τότε οι καταστάσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, τόσο για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους. Αν θέλετε βέβαια να σταθούμε στην επιστρεπτέα προκαταβολή και να πούμε, εφόσον με τα ενίκια προσπαθήσαμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε και ελπίζουμε να υπάρχει πιο σαφήνεια και μια, ας πούμε, να ξέρουμε κι εμείς σε ένα πλαίσιο τριών μηνών. Πιο ξεκάθαρο τοπίο, ναι. Ακριβώς, γιατί να σας δώσω ένα παράδειγμα και συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά μας ρωτάνε και εμάς ο κόσμος και δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, πολύ καλά βγήκε για τις κλειστές επιχειρήσεις. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις τι θα κάνουν για το μήνα Γενάρη? Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές δεν θα πληρώσουν καθόλου οι ενίκιους στους ιδιοκτήτες. Ναι. Τα παιδιά που είναι φοιτητές των εργαζομένων που είναι σε αναστολή θα πληρώσουν το ενίκιο. Εγώ σας ρωτάω γιατί για αυτά τα ερωτήματα σήμερα που μιλάμε, δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις να δώσουμε, γιατί όπως σας είπα, αυτό βγήκε πάρα πολύ πρόχειρα και περιμένουμε κι εμείς την επίσημη απόφαση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί, κύριε Θεοδόση, από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον κύριο Σταϊκούρα, και μάλιστα έχουν τεθεί τέτοιου είδους ερωτήματα από τους δημοσιογράφους, τι θα γίνει με το αφορολόγητο, με τις αποδείξεις, με το πλαστικό χρήμα. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κενό, όπου οι φορολογούμενοι ζητούν να τους δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Ούτε και από εκεί όμως απαντήσω. Έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, έτσι δεν είναι, εκτός αν έχετε εσείς κάποια απάντηση. Έχω μια επί του πιστηρίου μια απάντηση που έγινε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και αυτό, όχι κάτι επίσημο. Ναι. Ο Υπουργός
ισχυρίστηκε ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κάποια μείωση στις απαιτήσεις του συστήματος για αποδείξεις, γιατί έχει διαπιστωθεί, σας το είχα πει και εγώ χαριτολογώντας, αν θυμάστε, στην τελευταία μας επαφή, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο περπάτησε πάρα πολύ καλά και υπήρχε μεγάλος αριθμός συναλλαγών. Άρα, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους όμως. Αυτό είναι για μία μερίδα πολιτών, για τους υπόλοιπους, γιατί το χτίσιμο του αφορολόγητου μέσα από το πλαστικό χρήμα δεν γίνεται από μία μερίδα πολιτών, γίνεται για όλους τους Έλληνες φορολογούμενους. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν μέτρα οριζόντια χωρίς να υπάρχουν και κριτήρια για αυτό που πάει να εφαρμόσει, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους οικονομικά μέτρα. Πώς ο άλλος δηλαδή θα επιβαρυνθεί για κάτι για το οποίο ίσως και να μην φταίει. Γιατί δεν του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του για αγορές σε καταστήματα, ας πούμε, παρά μόνο, τουλάχιστον εγώ από όσο λένε εδώ οι τηλεθεατές, την κάρτα τους τη χρησιμοποιούσαν κυρίως για το σούπερ μάρκετ, σε συναλλαγές τους, σε καταστήματα τροφίμων, να το πούμε έτσι. Εγώ σας είπα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει όλους τους παράγοντες και αυτό το απλό που φαίνεται σε πολλούς. Ναι. Είναι κρίμα και άδικο να υπάρξει νοικοκυριό να πληρώσει πέναλτι πρόστιμο, έτσι, έτσι, γιατί δεν κάλυψε το 30% του εισοδήματός του. Το θεωρώ απαράδεκτο. Έτσι. Σε μια περίοδο που χάνεται ένα πραγματικό εισόδημα μέσα από τα σπίτια και σε μια περίοδο που η ίδια κυβερνητικά στελέχη το έχουν αναφέρει ότι νομοθετούμε σε καταστάσεις πολέμου. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει τέτοια απέτηση από τους φορολογούμενους. Και το θεωρώ πολύ... Προσπαθώ να βρω την έκφραση να μην είμαι πολύ αυστηρός και αφού μας ακούν τόσος κόσμος. Δεν μπορεί ένας υπουργός να βγαίνει σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Εδώ προσέχουμε εμείς τι λέμε που βγαίνουμε δημοσίως και να ισχυρίζεται με τόση απλότητα και λαϊκισμό ότι υπήρξε κατανάλωση στα ηλεκτρονικά μέσα και δεν χρειάζεται να μεριμνήσουμε γι' αυτό. Έτσι. Θα πρέπει, υπουργός είναι, θα πρέπει να μεριμνήσει για όλους τους φορολογούμενους και ειδικά για τους αδύνατους. Συγγνώμη για τον τόνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πληρώνει ένα 22% πέναλτι στο εισόδημα που δεν καλύπτει από αποδείξεις. Ναι, δεν είναι 3%, ούτε 2%, ούτε 5%. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό των φορολογουμένων πολιτών. Σαφέστατα. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Όπως θεωρώ αυτή την επικοινωνιακή πολιτική, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όποιος θα κυβερνούσε σε μια τέτοια περίοδο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιήσει πολλά πράγματα. Έχουμε πει συγχαρητήρια για πολλά πράγματα που έχουν γίνει ή που έχουν εφαρμοστεί, αλλά τέτοιες πολιτικές μέσα από τα τηλεοπτικά πάνελ, επιτρέψτε μου, ότι θεωρώ να είναι απαράδεκτο, γιατί οι ίδιοι αδικούν τον εαυτό τους. Μια προσπάθεια δηλαδή που έχει ξεκινήσει από αρχές Μαρτίου, τις αρχές του κορονοϊού, ξαφνικά μπορεί μέσα σε τρεις ώρες, σε μία μέρα, να αναιρούνται αποφάσεις που τα λένε οι ίδιοι υπουργοί δημοσίως στα κανάλια. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, και θα πρέπει και αυτοί που νομοθετούν και οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, οι αποφάσεις και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω στον κόσμο, θα έπρεπε να είναι πιο φιλτραρισμένα και να υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Άμεση ανταπόκριση. Εδώ υπάρχει, όπως είπαμε και για τα ενίκια, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι να συμβουλέψουμε τον κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει μια κεντρική οδηγία, μια κεντρική κατεύθυνση. Δεν υπάρχει μια κία, δεν υπάρχει μια απόφαση. Όπως επίσης και στην επιστρεπτέα προκαταβολή, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί που καίγονται από αυτή την επιδότηση, να πούμε ότι η διαφοροποίηση που υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει μία απόφαση πόσο θα είναι το ποσό και πότε θα το λάβουν οι επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχει μία βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε, την 4. Έχουμε χάσει και τα σενάρια τώρα. 4, ναι, πήγαμε 5, στην 6. Έχουμε μπερδευτεί, ναι, ακριβώς. Πήγαμε στην 6 τώρα. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο κύριος Σταϊκούρας. Στην ίδια συζήτηση που είπε για τις αποδείξεις. Ναι, πολύ ναι, καλά το λέτε. Ναι, ναι. Ακριβώς λοιπόν αυτή τη στιγμή η αίτηση που πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 πρώτου και στέκουμε και εδώ, γιατί μέχρι τις 15 πρώτου εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί θα πρέπει να περαστούν τα έσοδα του Δεκεμβρίου μέσα από ό,τι απαιτεί το σύστημα. Άνοιξαν μια εφαρμογή παραμονές των φώτων και περιμένουμε μέχρι τις 15 πρώτου να υποβληθεί η αίτηση ενδιαφέροντος. Άρα δεν θα είναι όπως η προηγούμενη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία μάλιστα, η αίτηση θα πληρώνει κιόλας. Άρα καταλαβαίνετε ότι γίνεται η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά θα περιμένουμε πώς θα βγει το ποσό αυτό, ποιος θα είναι αυτός ο αλγόριθμος που θα καθορίζει το ποσό
και μετά θα περιμένουμε πότε θα ξαναγίνει άλλη μια αίτηση για να πληρωθεί ένας κόσμος που, λοιπόν, είναι, που υποφέρει. Για να προλάβουμε να πούμε και δύο-τρία άλλα πράγματα, γιατί μας πιέζει βεβαίως ο χρόνος. Πετρέλαιο θέρμανσης, επιλογή ασφαλιστικής κλάσης. Εδώ υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες οι οποίες πιέζουν και αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Το επόμενο διάστημα, ναι, δεν είναι αυτές, κύριε Θεοδόση? Τα λέω επί Τροχάδη, ναι, γιατί σέβομαι τον χρόνο σας. Μιλάμε ότι καταρχάς έχουν πάει μέχρι 26 Φεβρουαρίου όλες οι υποχρεώσεις των αναδρομικών φορολογικών, ναι, δηλώσεων, ένα βασικό και αυτό, αγροτών, συνταξιούχων και οθανόντων που κατατίονται από τους κληρονόμους, 26 Δευτέρου με παράταση, και επίσης μέχρι 11 πρώτου πετρέλαιο θέρμανσης για να πληρωθεί κάποιος μέχρι τέλους του μηνός. Και εδώ μια παρένθεση, γιατί μας ρωτάνε πολύ, δεν έχει βγει η οικία που θα ορίζει πόσο θα είναι το τελικό ποσό του πετρελαίου θέρμανσης για φέτος, και είμαστε ήδη στο 2021. Μέχρι 15 πρώτου, όσοι φίλοι μας ακούνε, πρέπει να υποβάλουν το Α21, προσοχή και εδώ, γιατί υπάρχει ένα μπέρδμα για όσο αφορά το 2020, και όσοι δηλαδή δεν είχαν υποβάλει και δεν έχουν πάρει τα χρήματα για τα τέκρα τους, ή υπάρχει μια μεταβολή, γεννήθηκε ένα παιδάκι τέλος Δεκεμβρίου, έτσι, αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 15 πρώτου την αίτηση στο σύστημα, στο ΙΔΙΚΑ, και τέλος να αφήσουμε σε ένα μεγάλο αριθμό υποχρεώσεων για το μήνα Γενάρη. Θα πούμε ότι θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 πρώτου η επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης των επιτιδευματιών και των αγροτών, δηλαδή αυτοί που πληρώνουν το παλιό ΤΕΒΕ, το παλιό ΟΑΕ, το σημερινό ΕΦΚΑ, για να επιλέξουν σε ποια κλάση θέλουν να μπουν. Εδώ μια προσοχή μόνο να τονίσω, ότι φυσικά και καταλαβαίνουμε ότι όλοι θέλουν να πάνε στη χαμηλότερη κλάση, αλλά πολλές φορές θα πρέπει να συνοηθούμε με τον λογιστή μας, γιατί αυτό αποτελεί μια δαπάνη που γλιτώνει αρκετό φόρο και μας βοηθάει και αναλογικά στο να έχουμε μια μεγαλύτερη σύνταξη όταν και εφόσον πάρουμε. Άρα μια συνεννόηση, ναι, γιατί πάντα δεν είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να πάμε στη χαμηλότερη κλάση. Λοιπόν, και να κλείσουμε με μια ανακοίνωση από τη δική σας πλευρά, μια ενημέρωση. Φορολογικό σεμινάριο, το πρώτο που διοργανώνεται για το 2021. Το επόμενο Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, συγγνώμη, 9 Ιανουαρίου, εισηγητής στο διαδικτυακό αυτό σεμινάριο θα είναι ο κύριος Βαγγέλης Μιχελινάκης, και τα ΔΣ των ενώσεων της Ηπείρου προσφέρεται δωρεάν στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη σας στο παραπάνω σεμινάριο. Τι ώρα είναι αυτό, τι ώρα ξεκινάει, κύριε Θεοδόση? Στα πλαίσια προσαρμοζόμαστε στα πλαίσια των συνθηκών του COVID. Είμαστε διαδικτυακά λοιπόν, όλοι οι Ήπειρος, όλοι οι συνάδελφοι, γιατί το διοργανώνουμε με τις ενώσεις όλη της Ηπείρου, ναι, που έχουν μια τέλεια συνεργασία, μπορώ να πω. Διοργανώνουμε το πρώτο σεμινάριο που έχει θέμα ΦΠΑ. 9 η ώρα ξεκινάει. Μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουν όλοι οι συνάδελφοι το link στο οποίο μπορούν να επισκεφτούν για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο. Αφορά περισσότερο όσοι μας ακούν νέους συναδέλφους. Και θέλω να πω ότι η Ένωση συνεχίζει κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από μεγάλες πιέσεις, την επιμόρφωση των συναδέλφων. Και το έχω πει πολλές φορές σε όσους μας ακούν, τους τηλεθεατές σας, ότι το επίπεδο στην περιοχή μας είναι πολύ ψηλό και θα πρέπει να ακούν και να φουγκράζονται τους συναδέλφους φοροτεχνικούς. Να ευχαριστήσω και εσάς που μέσα από τη συχνότητά σας μας δίνετε δυνατότητα και να τα λέμε και να βοηθάμε τον κόσμο, αλλά να προβάλλετε και τις δράσεις της Ένωσής μας. Από το Διοικητικό Συμβούλιο θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Γιατί ειδικά το πρώτο εξάμηνο φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από Πέμπτη έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Ποντίκι Βόιο 6,49 το κιλό. Δοδόνι στραγγιστό 30% φθηνότερα. Ζέβα χαρτιά υγείας 50% φθηνότερα. Μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε νερό Κορπί Εξάδα 1,5 λίτρο 1,38. Εκλεκτό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων 15,35. Χελμός Βλαχοπούλα τυρί λευκό αγελάδος 3,99 το κιλό. Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό νοπό 2,29 το κιλό. Λουξ υγρά πλυντηρίο 3 λίτρων 2,32. Και χαρτί υγείας Liberty τρίφυλλο δεκάρι 2,76.
Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα, με τον οποίο χθες δεν τα είπαμε, λόγω της εορτής των Θεοφανίων. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίγη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθέτες του RTV. Χθες πράγματι δεν τα είπαμε και περιμέναμε, όπως περιμένουν όλοι, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την Θεία Φώτιση, έτσι. Έτσι, καλά να, το είπες. Να έρθει σε όλους μας. Αλλά ήταν τελικά η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με απρόπτα ή χωρίς απρόπτα στην περιοχή Βίκη, εκεί. Αγαπητή Βίκη, μετά από όσα είδα χθες, ειλικρινά απαντώ στον αείμνηστο πλέον μεγάλο των σύγχρονων πεζογράφων και διανοητή Αντώνη Σαμαράκη, ότι αγαπητέ μας Αντώνη, μπορεί εσύ απεγνωσμένα στο γνωστό σου βιβλίο να έλεγες «Ζητείτε ελπής». Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι είπες? Δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Καμία. Λοιπόν, καμία σωτηρία. Εδώ είναι, να σου πω κάτι, το πάμε λίγο στο χαλαρό, διότι είναι πράγματι, τι να πω, εξοργιστικά, εξωφρενιστικά, σουρεαλιστικά, από πού να πιάσω και πού να ξεκινήσω. Από την κυβέρνηση η οποία ανέκωσε πρίμνα και από τον σερίφη τον σκληροτράχυλο Χρυσοχοίδη που κυνηγάει τους άλλους διαδηλωτές και πολύ καλά κάνει που παραβιάζουν τα μέτρα, αλλά χθες υπήρχε το δόγμα, φυσικά με σε συνεννόηση με το Μαξίμου, της ήπιας αστυνόμευσης των εκκλησιών, στο ότι οι ιεράρχες, το είπαμε και την παραμονή, ναι, δηλαδή αυτοί που δίνουν όρκο όταν ενθρονίζονται, έτσι, στο πρόεδρο της Δημοκρατίας και ορκίζονται στο Σύνταγμα, στην τήρηση των νόμων, οι οποίοι πρώτοι παραβίασαν τους νόμους ανοίγοντας τις εκκλησίες με τσαμπουκά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 25 ή 50 άτομα, άνοιξαν τις εκκλησίες. Με μητροπολίτη εν ενεργεία και πρώην στο Αίγιο να πετάει το σταυρό αγνοώντας προκλητικά και πυρηνικά την εκκλησία και να μην τολμάει να τον πλησιάσει κανείς αστυνομικός, ο ίδιος αστυνομικός, που θα λάβει εντολές προφανώς, δεν είναι ασθενή αστυνομική, που θα με σταματήσει εμένα ή εσένα, γιατί ξέρω εγώ, παραβίασες κατά 10 λεπτά το ωράριο, λες και είμαστε στην Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, και αντί για 9 το βράδυ έφυγες 9 και 5 και θα σου επιβάλλει πρόστιμο. Τι να πω. Αυτές τις εικόνες για τις οποίες μας λιδωρούν όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες ξένα μέσα ενημέρωσης τι γράφουν και τι λένε και για αυτές τις εικόνες απίστευτου συνωστισμού. Όχι μέσα στις εκκλησίες, έξω από τις εκκλησίες. Όλοι αυτοί οι τόσο πολύ πιστοί, οι φανατικοί πιστοί, δεν μπορούσαν ένα χρόνο να κάνουν υπομονή. Δεν μπορούσαν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ούτε οι ιεράρχες φταίνε. Αυτοί καλά κάνουν. Καλά κάνουν και κάνουν καπετανάτο. Φταίνε αυτοί που κυβερνάνε. Οι οποίοι δεν τολμούν τη σύγκρουση με την Εκκλησία. Μάλιστα. Με τη διοικούσα Εκκλησία. Πρόσεξε, γιατί άλλο Χριστός, άλλο Θεός, άλλο πίστη, άλλο Εκκλησία. Άλλο διοικούσα. Κατεστημένο θεσμός. Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα μείνω επιγραμματικά στον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ. Πρόσεξε, ο οποίος τι είπε σήμερα, το είδες. Τα αποτελέσματα της χτεσινής κοσμοσυρωής θα τα δούμε σε 15 μέρες. Δεν τα είπα εγώ. Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ τα είπε. Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης που είπε ότι πραγματικά έφρυξα με όσα είδα. Δεν τα είπα εγώ. Επιστήμονες τα είπαν. Ο κύριος Δερμιτζάκης που είπε ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας και μακάρι να πάμε και σε παρατεταμένο, όχι μακάρι, και σίγουρα έτσι οδηγούμαστε σε παρατεταμένο lockdown. Ναι, αλλά η αγορά τι φταίει. Ο Κοσμάκης που έχει σαλτάρει τι φταίει. Αυτή είναι η κατάντια μας, αγαπητή Βίκη. Κατά τα υπόλοιπα, ας ελπίσουμε πράγματι όπως καλά, είπα, έχουν όμως πολλές πηγές που λένε, Ευαγγέλη μου, γιατί δεν περιμένουν μόνο από τα χθεσινά, αν θέλει, το συγχρονισμό. Όχι, βέβαια. Περιμένουν όχι, και από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, από ό,τι είπανε. Ναι.
Και μάλιστα δώσανε, ναι, και κάποιοι ήταν πιο περισσότερο, αν θέλεις, καυτηρίαζαν και το γεγονός κάποιων προσώπων επώνυμων, οι οποίοι βγήκανε στο εξωτερικό, κάποιοι καυτηρίασαν ακόμη περισσότερο και τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος κατέβηκε και είχε εναγκαλισμούς. Είναι, ρε παιδί μου, λοιπόν, κάποια πράγματα που θίγονται. Ναι. Άκουστε, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Εδώ υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση των νόμων. Ναι, ναι ή όχι. Ναι, ναι. Ο νόμος παραβιάστηκε προκλητικά, ναι, ναι, ανερυθρίαστα, κατάφορα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι, απροκάλυπτα, λοιπόν, από αυτούς οι οποίοι, τους ποιμένες, τους ταγούς. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Έλεος. Δεν διαφωνώ καθόλου. Έλεος. Αλλά είπε ότι υπάρχουν και δεν θα πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν εξετάζουμε και άλλες περιπτώσεις όπως είναι αυτές. Όπως... Δηλαδή τι, επειδή βρεθήκανε την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα δύο οικογένειες μαζί που μπορεί να ήταν δύο αδέρφια ή οτιδήποτε, αυτό το επόμενο διάστημα, ξέρετε, θα το βρούμε μπροστά μας. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να είναι και λίγο πιο χαλαρά γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Είναι πράγματα τα οποία λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι τα λένε. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό, με συγχωρείς. Εγώ άλλο θέμα θέτω. Ναι. Παραβιάστηκε κατάφορα. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε αυτό και το είπαμε και την παραμονή. Αυτό έχει σημασία. Το είπαμε και την παραμονή αυτό το πράγμα. Θα το ξαναπούμε πάλι, διότι εάν αύριο σου λέω εγώ σαλπάρει ο κόσμος στην Άρτα, στην Πρέβα, στην Οικουμενίτσα και βγουν όλοι έξω και πετάξουν και τις μάσκες και πούνε «Άι, απαυτοθείτε να με στο φινάλε, αφήστε μας ήσυχους». Ποιος θα τολμήσει να πάνε, θα τους συλλάβουν όλους. Τι θα γίνει, θα κόψει μαζικά πρόστιμα. Δεν το κατάλαβα. Ποιος είναι αυτός που ο πνευματικός ταγός, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν συνεννώ με τα μέτρα της Εκκλησίας. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν γίνεται αυτό σε ένα, εκτός αν είμαστε σε θεοκρατικό κράτος. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, πάμε είναι πραγματικά αδιανόητο. Μπας και φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Πώς? Μπας και φύγουμε, λέω, από αυτή την κατάσταση, το μόνο που μας σώζει είναι ο εμβολιασμός. Να δούμε λίγο και το θέμα των εμβολιασμών. Που να είμαστε. Το δούμε των εμβολιασμών, αλλά λέω ότι από εκεί μετά εγώ ακούω τους ειδικούς. Θα δούμε. Τους ειδικούς ακούμε όλοι. Όλοι τους ειδικούς ακούμε. Οι οποίοι είπα, άλλα λένε το πρωί, άλλα λένε το απόγευμα, άλλα λένε το βράδυ. Α, πολύ σωστά το έθεσες. Ε, μα δεν προλαβαίνω να τα πω όλα γιατί δεν θέλω τώρα. Μα οι παλινοδίες... Είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Πελώνη και να λέει δύο ώρες πριν ότι δεν θα λειτουργήσουν τα δημοτικά. Με αυτό ακριβώς. Και δύο ώρες μετά να βγαίνει ο κυβερνητικός πρόσωπος να λέει όχι θα λειτουργήσουν. Δηλαδή έχουν χάσει την μπάλα, Δίκη. Ξεκάθαρες κουβέντες. Και ας μην κρυβάμε πίσω το δάχτυλό μας. Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε για να λιβανίζουμε τα λιβάνια στις εκκλησίες, στους δεσποτάδες. Ούτε για να γλύφουμε, ούτε για να σκύβουμε το κεφάλι. Παρά το, στην πρώτη περίοδο της πανδημίας, η κυβέρνηση έδειξε καλά αντανακλαστικά. Το χειρίστηκε άμεσα. Τώρα έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει τι γίνεται. Θα ζήσουμε τραγελαφικές καταστάσεις. Έτσι θα ακριβώς. Ζήσουμε τραγελαφικές καταστάσεις και η αγορά είναι νεκρή. Σωστό. Τα μαγαζιά είναι νεκρά, ο κόσμος είναι σαλταρισμένος. Κατά τα υπόλοιπα. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, από εκεί μετά πάμε στα εμβόλια. Ξεκίνησε στο νοσοκομείο των Φιλιατών εμβολιασμός. Έγινε σήμερα, ναι. Ήταν να γίνουν την Παρασκευή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όχι την Παρασκευή, συγγνώμη, όχι, μισό λεπτό, μην σας αδικούμε. Τι είναι σήμερα, έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Πέμπτη, σήμερα ναι. Είναι Πέμπτη. Ήταν να γίνουν τη Δευτέρα, νομίζω. Έτσι, τη Δευτέρα και πήγαν παραπίσω γιατί δεν είχε έρθει επαρκή αριθμό. Πράγματι, σήμερα έγιναν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Ναι. Εμβολιάστηκα συμβολικά πρώτο ο διοικητή του νοσοκομείου, ο κ. Τσούρα. Ο προϊστάμενο τη ιατρική υπηρεσία, ο κ. Πέτρο Οικονομίδη, ο οποίο είναι πνευμονολόγο, έχει τη σημειολογία του αυτό. Και παράλληλα είναι και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπλωτεία. Ναι. Το λέω γιατί αυτέ οι ιδιότητε που έχει. Στέλνουν και τα ανάλογα μηνύματα, έτσι, ναι. Σημειολογικά. Mm-hmm. Και η κυρία Πετρούλα Κοντού, η οποία είναι διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, είναι μια παλιά νοσηλεύτρια με μεγάλη πείρα και εμπειρία, και θα ακολουθήσουν και οι εμβολιασμοί των άλλων γιατρών. Στόχος είναι μέχρι την Κυριακή να γίνουν οι εμβολιασμοί των περίπου 250 υγειονομικών σε σπρωτεία, σε σύνολο 450, δηλαδή σχεδόν το μισό. Υπάρχει όμως και μία πληροφορία, την οποία δεν την έχω διασταυρώσει, αλλά είναι έγκυρη, ότι μόνο αυτοί προς το παρόν έχουν εκδηλώσει πρόθεση
και ενδιαφέρον να εμβολιαστούν. Δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός υγειονομικών οι οποίοι ακόμη έχουν ενδιασμούς, έχουν επιφυλάξεις, για τις πρωτεία μιλάω πάντα, αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν. Θα δείξει, έτσι, από εκεί μετά θα δούμε. Λοιπόν. Και στην Πρέβεζα άρχισαν. Ναι. Ξεκίνησε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Λοιπόν, προχθές, Βαγγέλη μου, σχολιάστηκε μάλλον μετά τον ανασχηματισμό. Μιλάω και μετά την ορκομοσία των νέων υπουργών. Σχολιάστηκε, αν θέλεις, γιατί υπάρχει μια μερίδα, εγώ θα πω μερίδα, συντηρητικών στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι σχολίασαν αρνητικά το γεγονός του πολιτικού όρκου των δύο νέων υφυπουργών, του κυρίου Αμυρά, βουλευτής Ιωαννίνων, και του κυρίου Γιάτρο Μανολάκη, οι οποίοι ήταν οι δύο από τα νέα μέλη του υπουργικού σχήματος, οι οποίοι, όπως είπαμε, ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο. Λοιπόν, πράγματι έχεις δίκιο. Πρώτον, συντηρητική είναι αυτή η μερίδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα πω ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας κατά βάση είναι συντηρητική, δηλαδή είναι του δόγματος, είναι του ας μην κρυβόμαστε, είναι του γνωστού τρίπτυχου, δεν το λέω δόγμα, δεν υπάρχει, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, όπως είχε καθιερωθεί να λέγεται παλιά. Άρα τους ξενίζει δύο υπουργοί προερχόμενοι από τη Νέα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν τους ξένιζε επί ΣΥΡΙΖΑ, διότι πάρα πολλοί εκεί έχουν δηλώσει ότι δεν πιστεύουν, έτσι. Δεν ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο. Να υπενθυμίσω καταρχάς ότι και ο κύριος Σαμυράς και ο κύριος Γερμανολάκης δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Έτσι, έχουν άλλες πολιτικές καταβολές. Είναι το ποτάμι, ναι ή όχι. Βεβαίως. Πρώτον. Βεβαίως. Δεύτερον, κάτι το οποίο εσύ για τους δύο, και μετά θα πω κάτι που αφορά τον κύριο Γερμανολάκη. Προτιμώ την εντιμότητα, αγαπητή Βίκη, το να μην εμπέζεις και να μην καπηλεύεσαι και να μην κάνεις σπέκουλα στην θρησκεία και στο πολιτικό συνέστημα για αποκόμιση πολιτικών ωφελών, όπως κάνουν πάρα πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους, αλλά ουσιαστικά δεν πιστεύουν τίποτε, για να δείξουν στον κόσμο, στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, αναφέρομαι κυρίως στις Νέες Δημοκρατίες πολιτικούς, έτσι, ναι, ότι ναι, εμείς είμαστε ευσεβείς χριστιανοί, άρα είμαστε μαζί σας, άρα έχουμε κοινό παρανομαστή στην πίστη και στην παράδοση και στην ορθοδοξία, είμαστε πιο ορθόδοξοι εμείς, πιο πιστοί, πιο ελληναράδες, ψηφίστε μας. Ό,τις απόλυτης υποκρισίας και του φαρισαϊσμού και του θοκαμιλισμού. Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι έντιμοι, οι οποίοι λέγουν ότι εγώ, εφόσον κύριε, για μένα ο Σταυρός δεν λέει τίποτε, δεν πιστεύω, δεν το κάνω. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι πιο έντιμο και πιο ειλικρινές, να εμπέζεις με τα σύμβολα και να κοροϊδεύεις τον κοσμάκι ή να κάνεις αυτό που σου λέει η συνείδησή σου? Όχι, αυτό που κάνει, που λέει η συνείδηση του κάθε ανθρώπου, αυτό. Μπράβο. Και άρα λοιπόν πολύ καλά έκανε ο κύριος Σαμυράς και δεν έκανε το σταυρό του και ορκίστηκε με πολιτικό όρκο, γιατί ξέρουν οι συμπολίτες στα Γιάννενα, οι ψηφοφόροι του, με ποιον έχουν να κάνουν. Κάτι άλλοι με μεγάλους σταυρούς και με κάτι τεμενάδες και με κάτι γονικλησίες και υποκλησίες, και κάποιοι οι οποίοι επικαλούνται εν παντή τόπο και χρόνο, πολιτική εννοώ, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, επιμένω σε αυτό και σε άλλες κάποιες παρατάξεις πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μην θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή, πολλά από τα στελέχη της Αυγής είχαν ως προμετωπίδα το χριστιανισμό και την ορθοδοξία. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Και κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο αφορά τον κύριο Νίκο Γιατρομανολάκη, ο οποίος ορίστηκε υφυπουργός πολιτισμού. Ο κύριος Γιατρομανολάκης, προερχόμενος και αυτός από το ποτάμι, είναι ο πρώτος υπουργός. Και μάλιστα αυτό σχολιάζεται και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, ο πρώτος στην Ελλάδα από τις μεταπολιτεύσεις, μάλλον από τις συστάσεις του ελληνικού κράτους, έτσι. Ο πρώτος ο οποίος δηλώνει ανοιχτά τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, δηλώνει ότι είναι ομοφιλόφιλος και μάλιστα είναι ακτιβιστής και ενεργό μέλος της λεγόμενης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της κοινότητας δηλαδή που εκπροσωπεί τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων ανδρών και γυναικών, ο οποίος με ανοιχτή δήλωση, δημόσια δήλωση, ότι εγώ ναι είμαι ομοφιλόφιλος, ορίζεται υφυπουργός. Μαγιά του Μητσοτάκη που τον έκανε, μπράβο, γιατί πλέον και αυτές οι λεγόμενες, οι χαρακτηριζόμενες, σε εισαγωγικά βάζω εγώ, περιθωριακές ομάδες, γιατί όσον αφορά στο κοινικό πληθυσμό, πλέον πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Δεν μπορεί να ψηφίζεται το σύμφωνο ομόφυλης συμβίωσης και απ' την άλλη να υπάρχει απαξίωση, υποτίμηση και ρατσισμός. Και ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Γιατρομανολάκη, ο οποίος επίσης δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του.
Γιατί πρόσεξε, είναι αυτός ο οποίος δημόσια βγήκε και είπε ότι εγώ ναι είμαι ομοφυλόφιλος. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι και το λέω κανένα την ευθύνη, που ήδη ξέρουν αν είναι ομοφυλόφιλοι και πόσο είναι και που καταφέρονται λαύροι κατά των ομοφυλοφίλων, ίσως είναι περισσότερο ομοφυλόφιλοι από κάποιους άλλους. Αγαπητή Βίκη, το λέω κομψά, το ομοφυλόφιλοι. Και άντρας δεν είναι αυτός ο οποίος έχει άλλο προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι αυτός ο οποίος τιμά τα μπαντελόνια του και έχει λόγο και μπέστα. Μάλιστα. Από εκεί μετά, μπράβο στον κύριο για τον Μανολάκη και εμείς θα τον κρίνουμε οι πολίτες όλοι για το, έργο για, το πολιτικό του έργο και όχι για την σεξουαλική του επιλογή και προτίμηση. Συμφωνούμε. Έτσι, και είναι πολύ πιο ειλικρινής από κάποιους άλλους υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίους. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Πάμε τώρα και στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για να δούμε τα νέα και από την Πρέβεζα, έτσι όπως θα μας τα μεταφέρει ο συνάδελφος δημοσιογράφος από το On Prevezza News, Γιάννης Βασιλιάδης. Γιάννη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά καταρχήν. Πολύχρονος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την Πρέβεζα. Σήμερα είναι σημαδιακή ημέρα και αυτό γιατί 7 Ιανουαρίου κλείνουμε σήμερα ακριβώς 2 μήνες από την έναρξη του δεύτερου lockdown που μπήκε η χώρα μας. Μέσω πανδημίας λοιπόν και κορονοϊού ακριβώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ημερομηνίες. Πόσο μάλλον σήμερα, όταν ένας ολόκληρος κόσμος βρίσκεται ακόμη υπό τον φόβο αυτής της πανδημίας του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, τα μηνύματα που δεχόμαστε από όλον τον πλανήτη είναι ενθαρρυντικά και αυτό γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει σε πολλές χώρες οι εμβολιασμοί των εμβολίων. Να πούμε ότι σε των δύσκολη υγειονομικών μοίρα, σε πρώτη φάση, των εκπαιδευτικών και συνεχίζεται. Ναι. Θα ακολουθήσουν και άνω των 85 οι ευπαθείς ομάδες και μετά ο υπόλοιπος κόσμος. Mm-hmm. Όσοι βέβαια επιθυμούν, δεν είναι υποχρεωτικό, αυτό να το τονίσουμε γιατί κάποιοι συνεχίζουν να γράφουν στα social media ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και αν δεν πας θα σε καταγράψουν και θα σου δώσουν πρόστιμα κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλα είναι fake news αυτά που κυκλοφορούν. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει στις σελίδες της kyberns.gov.gr προκειμένου να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ή στο φαρμακείο της γειτονιάς του. Γιάννη, στην λειτουργικά... Πρέβεζα είχε καθυστερήσει ο εμβολιασμός, έτσι δεν είναι? Ήταν να ξεκινήσει την Δευτέρα μαζί με το Γενικό Νοσοκομείο της Σάρτας, αλλά τελικά όμως λόγω του ότι δεν είχαν φτάσει όλα τα εμβόλια. Τουλάχιστον αυτή είναι η εξήγηση η οποία δόθηκε επίσημα. Υπήρξε μια γενική καθυστέρηση σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Η Άρτα νομίζω έγινε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Ναι. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί περισσότερο από 200 στην ΕΡΤ από ό,τι μαθαίνω. Ναι, σήμερα ξεκίνησε το πρωί στην Πρέβεζα ο εμβολιασμός. Έφτασε με απόλυτη ασφάλεια λοιπόν. Έφτασαν οι 320 πρώτες δόσεις με τους οποίους έχουν δηλώσει να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Τι είναι οι υγειονομικοί? Είναι οι γιατροί, νοσηλευτές και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας της Πρέβεζας, αλλά και στα, εννοείται μέσα είναι τα κέντρα υγείας του νομού Πρέβεζας και της Βόνιτσας. Mm. Να πούμε λοιπόν ότι με συνοδεία περιπολικών έφτασαν οι 320 πρώτες δόσεις στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκεί που υπάρχει και το ΕΚΑΒ, που σταθμεύουν τα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ, για να σας δώσουμε μία εικόνα. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός λοιπόν με πρώτον τον διευθυντή της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Πρέβεζας, τον κύριο Γιάννη Μπαΐλη. Είναι και μια τιμή σένεκεν προς τον κύριο Μπαΐλη, mm-hmm. ο οποίος στο τέλος του χρόνου, του 20, θα έπρεπε να βγει στη σύνταξη. Παρ' όλα αυτά, του έδωσε το δικαίωμα το ελληνικό κράτος, του Υπουργείου Υγείας, να παραμείνει εφόσον το θέλει. Έτσι λοιπόν, για 6 μήνες ο κύριος Μπαΐλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες σου, πόσο μάλλον τώρα που τον χρειάζονται με τεράστια εμπειρία ο κύριος Μπαΐλης και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους ο οποίος από την πρώτη στιγμή δέχεται τα ύποπτα κρούσματα, να το πούμε έτσι, κορονοϊού και είναι εκείνος ο οποίος καθοδηγεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του το πού θα μεταφερθούν τα ύποπτα κρούσματα αυτά του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μπαΐλης ήταν ο πρώτος ο οποίος εμβολιάστηκε. Θα λέγαμε ότι είναι μια διαδικασία που την παρακολουθήσαμε κι εμείς mm-hmm. σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο. Κρατάει ελάχιστα λεπτά. Στην αρχή
ο εμβολιαζόμενος συμπληρώνει μια φόρμα με τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία, όνομα τεπώνυμο έτσι και τα λοιπά, και επικοινωνίας, αν έχει κάποια υποκείμενα νοσήματα, αν είναι αλλεργικός κάπου, και στη συνέχεια μπαίνει εσωτερικά σε ένα κτίριο που έχει διαμορφωθεί, όπως είπαμε, και πραγματοποιείται ο εμβολιασμός. Ακολούθησε ο προϊστάμενος νοσηλευτικής της παθολογικής κλινικής, ο κύριος Θωμάς Κατσαρός. Μην ξεχνάμε ότι οι παθολογικές κλινικές είναι οι πρώτες οι οποίες δέχονται τα κρούσματα του κορονοϊού. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύριος Θωμάς Κατσαρός, εκ μέρους των νοσηλευτών, ήταν ο πρώτος ο οποίος εμβολιάστηκε. Ακολούθησε η αναπληρώτρια προϊσταμένη των ΤΕΠ, η κυρία Αγγελική Μάλιου, ο διευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών του νοσοκομείου της Πρέβεζης, ο κύριος Βασίλης Παπάς, αλλά και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δημήτρης Σκανδάλης. Και από εκεί πέρα ακολούθησαν και άλλοι γιατροί και άλλοι νοσηλευτές. Να πούμε ότι το νοσοκομείο της Πρέβεζας είναι ένας υγειονομικός χώρος όπου εκεί θα λέγαμε ότι όλοι οι νοσηλευτές οι οποίοι θα κάνουν τα εμβόλια συνέχεια στους συναδέλφους τους θα κάνουν ένα είδος, θα λέγαμε, εκπαίδευσης. Στην Πρέβεζα λοιπόν θα έρθουν και από την Βόνησα αλλά και από την Λευκάδα, από το νοσοκομείο της Λευκάδας, mm-hmm. προκειμένου να εκπαιδευτούν για τον τρόπο mm-hmm. και το πώς γίνεται ο εμβολιασμός των συνανθρώπων μας, έτσι γενικότερα. Ναι, ναι. Να πούμε ότι δεν υπήρξε κάτι το ιδιαίτερο, mm-hmm. Ούτε φωνές, ούτε φασαρίες. Οι 320 δόσεις είναι των υγειονομικών οι οποίοι δήλωσαν από ότι μόνοι τους ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Μιλάμε για ένα ποσοστό, από ό,τι μας είπε ο κ. Σκανδάλης, που αγγίζει το 70% επί του συνόλου. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Βέβαια, ο κύριος Μπαΐλης στις δηλώσεις που μας έκανε μας είπε ότι υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι συνεχίζουν να είναι αντιρρησίες του εμβολίου ή και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι δύσπιστοι ή ακόμα θέλουν να δουν τα πρώτα αποτελέσματα και συλλακτική και συνέχεια να κάνουν και οι ίδιοι. Να πούμε ότι σήμερα έγινε η πρώτη δόση του εμβολίου και σε 21 μέρες θα γίνει και η δεύτερη δόση. Από εκεί και πέρα. Ναι, την τέταρτη-πέμπτη μέρα θα ξεκινήσει ο οργανισμός να αποκτά τα διάφορα τα αντισώματα απέναντι στον κορονοϊό. Και με την δεύτερη δόση, αφού γίνει μετά την 21η ημέρα, από εκεί ο οργανισμός θα αποκτήσει εξ ολοκλήρου όλα τα αντισώματα προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει απέναντι στον κορονοϊό. Επίσης, ο κύριος Σκανδάλης σε δηλώσεις που μας είπε ότι ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα συνεχίζεται κανονικότατα καθημερινά mm-hmm. μέχρι ότου να ολοκληρωθεί από ό,τι υπολογίζει περίπου στις 20 του μήνα, όπου από εκεί και πέρα θα μπορέσει να ξεκινήσει να εμβολιάζονται και οι υπόλοιποι πολίτες, όπως είπαμε, οι άνω των 85, οι ευπαθείς ομάδες και στη συνέχεια mm-hmm. όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον το επιθυμούν. Mm-hmm. Να το τονίσουμε και πάλι. Γιατί είπαμε στα social media υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κυκλοφώνουν και λένε ότι είναι υποχρεωτικός, κάνετε πας κτλ. Mm-hmm. Βέβαια, από τη μία έχουμε αυτό το ευχάριστο γεγονός, λοιπόν, το εμβόλιο του κορονοϊού. Από την άλλη όμως έχουμε τα δυσάρεστα που αφορά τον επαγγελματικό κόσμο και όχι μόνο αλλά και τους εργαζόμενους. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια ήταν η εικόνα που επικρατούσε και κάτω στην Πρέβεζα με τα περιοριστικά μέτρα, με τα καταστήματα κλειστά και με τον κόσμο ίσως μουδιασμένο, αν θέλεις, με τους πολίτες. Άνοιξαμε με τη μέθοδο του click away για λίγες μέρες, μέχρι να το μάθει ο κόσμος πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος του click away, να στέλνουμε δηλαδή το SMS, να επιλέγουμε ένα προϊόν κτλ. Η κίνηση δεν θα λέγαμε ότι ήταν ικανοποιητική στα καταστήματα της Πρέβεζας. Τις δύο τελευταίες ημέρες, λίγο πριν κλείσουν, να το πούμε έτσι, mm-hmm. λίγο πριν την πρωτοχρονιά, εκεί είχαμε μια μικρή αύξηση. Μιλάμε για την αγορά της Πρέβεζας. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί μέχρι να το μάθουν οι πολίτες, η κυβέρνηση έπραξε ξανά κλείσιμο. Ένα νέο lockdown σε όλα τα καταστήματα. Έτσι. Μέχρι τις 11 και βλέπουμε 11 που ξεκινάνε τα σχολεία, mm-hmm. Δημοτικά νηπιαγωγεία και ευρωπαϊκή αγνή σε πρώτο στάδιο. Βέβαια, εκεί πέρα θα έλεγα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχε ένα αλλαλού. Γιατί από τη μία λένε ότι οι τάξεις θα πηγαίνουν κατά την είσοδό τους στα σχολεία σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικές ώρες θα γίνονται τα διαλύματα. Κάτι που δεν ξέρω, με φοβίζει ιδιαίτερα αυτό. Γιατί στο τέλος θα χάσει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί. Κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι. Γιάννη, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Θέλω να κλείσουμε με χθες, με τη γιορτή των Θεοφανίων, όπου για πρώτη φορά γιορτάζονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Υπήρξαν απρόοπτα στην Πρέβεζα, γιατί είδαμε κάποιες εικόνες
από άλλες περιοχές όπου υπήρξαν απρόπτα, σημειώθηκαν επεισόδια, φωνές, εντάσεις. Εγώ προσωπικά και το On Preveza News κάναμε σύνδεση ζωντανή μέσα από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, εκεί όπου προστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικόπολης Πρεβέζης, κύριος Χρυσόστομος. Ήταν περίπου 25-30 άτομα από ό,τι μέτρησα το πολύ. Βέβαια, μετά τη λήξη της λειτουργίας, αναδιαστήματα έρχονταν πιστοί προκειμένου να πάρουν τον αγιασμό σε μπουκαλάκια. Όσοι ήταν πάντως μέσα στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, ήταν σε αποστάσεις μεταξύ τους, φορούσαν μάσκα και τον αγιασμό, τους το έβαζε επίτροπος από τον Ιερό Ναό και όχι μόνοι τους. Δηλαδή, ο επίτροπος έπαινε το μπουκαλάκι το δικό τους και τους γέμιζε με τον αγιασμό. Υπήρχε το διακριτικό βλέμμα της αστυνομίας σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργήσαν. Παρόλο τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου μία μέρα πριν, θυμάστε, που είπε ότι ανοίγουμε τις εκκλησίες για τους πιστούς και τα λοιπά, μετά τη συνάντηση βέβαια του Αρχιεπισκόπου μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με δεύτερη ανακοίνωση η Ιερά Συνόδος ανακοίνωσε ότι να μην υπάρξει συνωσισμός, να μην πάει ο κόσμος κτλ. Κατά κάποιο τρόπο πήρε πίσω την πρώτη ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, σε άλλες Μητροπόλεις είδαμε και τα ευτράπελα. Κάποιοι νεαροί να παίρνουν την εκκλησία στον Σταυρό, στην Θεσσαλονίκη, όπου τον πέταξε στο λιμάνι και υπήρξανε. Και βούτυξαν στα νερά και σε άλλες περιοχές. Στην Σύνοδο είχαμε τον τραυματισμό ενός νεαρού, ο οποίος πήγε να βουτήξει για τον Σταυρό, γλίστησε και έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, και άλλα πολλά ευτράπελα τα οποία κύλησαν την χθεσινή ημέρα. Εδώ στην Πρέβεζα δεν είχαμε ούτε προστήματα, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ούτε συλλήψεις, αλλά ούτε και κάτι το ευτράπελο. Εν αναμονή λοιπόν του ανοίγματος των σχολείων στις 11 του μήνα και πιθανότατα, ναι, τη Δευτέρα, πιθανότατα να ανοίξουν και κάποιες επιχειρήσεις. Βέβαια, οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά τα δείγματα που θα έχουμε στο κλείσιμο της εβδομάδας. Στοιχεία. Σωστά. Σωστά. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω. Ναι. Και θα το κλείσω τώρα, ότι είναι σημαντικός ο αριθμός και των κρουσμάτων, αλλά και των διασωληνωμένων καθημερινά, όπου από αυτά τα στοιχεία κρίνονται το ποιες και το πότε θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Έχεις αυτά δίκιο. Λοιπόν από Πρέβεζα. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Με στόχο τη δημιουργία υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα της καθημερινότητας των συμπολιτών, αμαία και ειδικά των παιδιών, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αρταίων. Σειρά έχουν υποδομές στα σχολεία και συγκεκριμένα ράμπες και τουαλέτες στις σχολικές μονάδες, αφού η Δημοτική Αρχή πρότεινε και το Υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε τις σχετικές προβλέψεις στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί σταθερά και μεθοδικά δράσεις και πολιτικές για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στους χώρους εκπαίδευσης, αναψυχής, αθλητισμού. Τώρα, με το νέο αυτό έργο προϋπολογισμού 310.000 ευρώ, αναμένεται να υπάρξουν απαραίτητες και αυτονόητες προϋποθέσεις για την αυτόνομη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Με αφορμή την ένταξη προς χρηματοδότηση του εν λόγω σημαντικού έργου, ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση για να εμπόδιστη κίνηση των αμαία μέσα στην πόλη, σε δημόσιες υποδομές, στα σχολεία. Η εξέλιξη αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι υποχρέωσή μας και ως τέτοια την αντιλαμβανόμαστε απέναντι στους συμπολίτες μας αμαία και στις οικογένειές τους». Με σχετικό δελτίο τύπου, ο Σύλλογος Δρομέων Άρτας αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε με το καλύτερο τρόπο στα γραφεία του Συλλόγου της Φλόγας Παράρτημα Άρτας η φιλανθρωπική χριστουγεννιάτικη δρομική εκδήλωσή μας. Αντιπροσωπεία του Δούσου παρέδωσε στην πρόεδρο του παραρτήματος, κυρία Ψυχογιού Βασιλική, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη χριστουγεννιάτικη δράση εις μνήμη του φίλου και συναθλητή Σωτήρη Ντάλα, όπου θυμίζω τρέξαμε, περπατήσαμε ειδικά για αυτό το σκοπό. Το σύνολο των χρημάτων δόθηκε για τη στήριξη των παιδιών που δίνουν εκεί το καθημερινό τους αγώνα. Ευχαριστούμε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμπορευτήκαν μαζί μας, προσφέροντας από το υστέρημά τους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, και δίνουμε υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα αρρωγοί και συμπαραστάτες σε ανάλογες περιπτώσεις. Ευχόμαστε σε όλους το νέο έτος να είναι γεμάτο χαρές, υγεία και ευτυχία.
Σε ορισμό νέων αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρού, Νικόλαος Καλατζής. Η θητεία τους ορίζεται από τις 4 Ιανουαρίου του 2021 έως 36 του 2022. Συγκεκριμένα νέοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ανέλαβαν ήδη τα καθήκοντά τους, ορίστηκαν οι εξής. Παπαβασιλείου Βασίλειος, Διοικητικών Οικονομικών και άλλων υπηρεσιών, ενώ θα αναπληρώνει το Δήμαρχος Ηρού σε περιπτώσεις απουσίας. Τάσης Απόστολος, αρμόδιο για θέματα καθημερινότητας και περιβάλλοντος και με κατατόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανογίου. Ζάβαλης Βασίλειος, αρμόδιος για θέματα τεχνικών έργων, μελετών, πολεοδομίας, ίδρυψης και αποχέτευσης. Ρεμπής Ζήκος, της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και Καρανέας. Γκάρτζος Χρήστος, με αρμοδιότητες στους τομείς αγροτικής ανάπτυξης, τοπικής οικονομίας, παιδείας, υγείας, πολιτισμού και τουρισμού. Τη διαδικασία για τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού θα στηρίξει ο Δήμος Ιωαννιτών με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα που λαμβάνει. Ο Δήμος Ιωαννιτών αφενός θέτει στη διάθεση του κράτους δομές και υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμβολιαστικά κέντρα και αφετέρου ξεκινάει εκστρατεία ενημέρωσης για την ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού, ενώ ετοιμάζει δίκτυο για τη μεταφορά κατοίκων στους χώρους εμβολιασμού στην περίπτωση που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τόνισε ότι ο Δήμος από την αρχή της πανδημίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και τώρα θα στηρίξει και θα συμβάλλει με κάθε τρόπο τον καθολικό εμβολιασμό. Η διαχείριση της πανδημίας αποτέλεσε και αποτελεί πρόκληση για τη Δημοτική Αρχή. Ο καθολικός εμβολιασμός είναι η μοναδική διέξοδος από την υγειονομική κρίση και τις καταστροφικές της συνέπειες. Η Δημοτική μας Αρχή όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπάθησε να ανταποκριθεί στις περιστάσεις με δύο πακέτα μέτρων υποστήριξης όσων έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα με τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, με την ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών δομών και την υποστήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη με την πολύπλευρη ενημέρωση και στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με τη διαρκή και έγκυρη ενημέρωση όλων των δημοτών. Ήδη έχουμε δημιουργήσει επιτροπή με όλους τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και έχουμε σχεδιάσει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα υπογράμμισης της δηλώσης του. Η εντελεμένη σύμβουλος για θέματα διαχείρισης της πανδημίας, Χριστίνα Κωνσταντή, υπογράμμισε ότι ο Δήμος παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμος να παρέμβει όποτε και αν χρειαστεί. Θέλουμε να επισημαίνουμε στους συμπολίτες μας πως η πανδημία ακόμη δεν έχει τελειώσει. Η έναρξη των εμβολιασμών σημειοδοτεί την αρχή του τέλους. Η μεταβατική αυτή περίοδος απαιτεί από όλους μας τη μέγιστη προσοχή και γρήγορα αντανακλαστικά. Οφείλουμε όμως να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στους συμπολίτες μας για την ως τώρα καλή πορεία της πόλης μας, γιατί επέδειξαν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, υπογράμμισε η κυρία Κωνσταντή. Αναφερόμενοι στις δράσεις, σημείωσε ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει επικουρικά στον εμβολιασμό όσον αφορά διαθέσιμους χώρους και νοσηλευτικό προσωπικό. Η τηλεφωνική γραμμή στο ΚΕΠ Υγείας θα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα συμπολιτών. Ξεκίνησε η εβδομαδιαία εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο με ιατρούς και ειδικούς επιστήμονες για ζωντανή ενημέρωση του κοινού. Έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών, θα δημιουργηθεί ραδιοτηλεπτικό σποτ και αφίσα. Τέλος, οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να προγραμματισμένα να μεταφέρουν στα εμβολιαστικά κέντρα πολίτες που έχουν προβλήματα μετακίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Πρέβεζας για επέθριο στάσιμο εμπόριο και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως προσέλθουν έως τις 31 Απρώτου 2021 στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο, η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης ή η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς τη χρήση χώρου. Μαζί με την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομίζεται απαραίτητος συνημμένο σκαρίφημα οριοθέτησης που αιτείται, έτσι ώστε να προβεί η υπηρεσία στις ανάλογες χρεώσεις κατόπιν αυτοψίας της τεχνικής υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουν πως για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει χρηματικές εκκρεμότητες προς την υπηρεσία παρελθόντων ετών. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά, στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα.
Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Δυτική Ελλάδα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.